Έκριθμη είναι η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας μετά την κατάθεση των προτάσεων Λιαρόπουλου που το μετατρέπουν σε βοηθητικό κέντρο του Νοσοκομείου της Λαμίας. Επιστημονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό προβαίνουν σε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν το αυτονόητο. Νομίζω ότι υπερτονίστηκε το ζήτημα. Οι μετακινήσεις για εφημερίες, δύο ημέρες, μία ένα γιατρό και μία κάποιον άλλον, στο νοσοκομείο Λαμίας δεν έχουν καμία σχέση με τις επιχειρούμενες συνενώσεις. Στηρίζονται στον παλιό νόμο και αφορούν την κάλυψη της παιδιατρικής κλινικής. Εκεί υπάρχει κλινική του στο νοσοκομείο Λαμίας. Εδώ δεν έχουμε κλινική, έχουμε τμήμα παιδιατρικό. Αφορούν την κάλυψη γιατί νοσηλεύουν παιδιά. Και δεν μπορεί να μείνει η κλινική του νοσοκομείου Λαμίας χωρίς παιδίατρο ούτε μία μέρα. Λαμβάνετε υπόψη η αντίδραση των γιατρών? Φυσικά λαμβάνεται και εγώ, επειδή συνέπεσε οι μέρες που ζητούν να συμπίπτουν με εφημερίες του νοσοκομείου μας, θα κάνω το σχετικό έγγραφο. Ζήτησα βέβαια από τους γιατρούς να μου δώσουν και κάποιο έγγραφο δικό τους, χθες που παρέστηνε στη συνέλευσή τους. Ο λόγος της παρουσίας μας εδώ σήμερα και της διαμαρτυρίας που γίνεται με τον τρόπο αυτόν τον αυθόρμητο, που δεν είναι προετοιμασμένος, δεν είναι προκαθορισμένος, έχει να κάνει, μάλλον είναι ανεξάρτητος με τις επικείμενες συνενώσεις των νοσοκομείων και την τύχη του δικού μας νοσοκομείου. Έχει να κάνει η σημερινή, επαναλαμβάνω, διαμαρτυρία με την αυθαίρετη μετακίνηση γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σε συγκεκριμένες μέρες του μήνα αυτού που διανύουμε, σε ήδη κατατιμημένο πρόγραμμα εφημεριών, εις γνώση της διοίκησης και της περιφέρειας. Από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα της κυβέρνησης και τα μέτρα όπως θα έχει εξαγγείλει και μέσω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, όπου λέει μέσα για 2,7 δις μείωση δαπανών στην υγεία, αρχίζουν να τα βλέπουν πλέον όλοι. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, και το ιατρικό προσωπικό και το παραϊατρικό προσωπικό και εν πάση περιπτώσει και η κοινωνία της Άμφισσας, αλλά και γενικότερα. Και εμείς εδώ πέρα παραβρισκόμαστε σαν εκπρόσωποι του ΟΤΕ. Είναι ακριβώς το ίδιο σκηνικό που έγινε με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, με την ιδιωτικοποίηση των νερών και τώρα έχουμε και την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Την ώρα που κάναμε τη μεγάλη συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες στο πνευματικό κέντρο για το μέλλον του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας, την ώρα που η βουλευτής του νομού μας ζητούσε με την ανακοίνωσή της να ενημερωθούμε για τις προτάσεις της ΙΔΕ και του Υπουργείου για το πώς θα γίνει η συνένωση των νοσοκομείων και πώς θα λειτουργούν τα νοσοκομεία, εκείνη την ίδια ημέρα η 5η Υγειονομική Περιφέρεια έστελνε τις προτάσεις της στο Υπουργείο που μιλούσαν για τη διοικητική σε πρώτη φάση συνένωση του νοσοκομείου μας με το νοσοκομείο της Λαμίας και το νοσοκομείο του Καρπενησίου. Το θέμα είναι ότι με τέτοιου είδους μετακινήσεις, σαν τον συναδέλφων αυτών ή οποιοδήποτε άλλο συναδέλφων από το νοσοκομείο από τα κέντρα υγείας, το άμεσο αποτέλεσμα είναι η ραγδαία υποβάθμιση των παροχών υγείας στο νομό, των παροχών της δημόσιας υγείας στο νομό. Κάναμε διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας, έκτακτη γενική συνέλευση, και η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε ότι θα πρέπει να προβούμε σε ένα ανοιχτό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε το νοσοκομείο να μείνει έτσι όπως είναι. Γιατί όπως ξέρετε, η Φωκίδα είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος νομός, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι άνθρωποι εδώ της Φωκίδας δεν πρέπει να νιώθουν ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ότι έχουν τις απαιτούμενες φροντίδες και την απαραίτητη παροχή υπηρεσίας παροχής υγείας. Οι διαβεβαιώσεις, αφού κοινοποιήθηκε προς τα έξω το πρόβλημα όσον αφορά με τη διαβούλευση, με τις προτάσεις μας κτλ., οι διαβεβαιώσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικά από την βουλευτή είναι ότι θα προηγηθεί διάλογος, θα γίνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, ώστε να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Και όχι μόνο όπως είναι, να αναβαθμιστεί και το νοσοκομείο και οι μονάδες υγείας. Αυτό όμως δείχνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη τίποτα, γιατί πρόκειται προηγημένη της αποφάσεως από τη στιγμή που την επόμενη μέρα κιόλας έρχεται χαρτί που εντέλεται γιατρός να πάει να εφημερώσει στο νοσοκομείο Λαμίας, μένοντας να κάνει τους ολόκληρους ο νόμος Φωκίδας. Λιαρετρικό στα παράδειγμα.
Σημειωτέων ότι το νοσοκομείο εξυπηρετεί δύο σοφρονιστικά ιδρύματα και το παιδιατρικό τμήμα δεν καλύπτεται επαρκώς παρόλες τις ανάγκες και παρά το γεγονός ότι η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Στερεάς ζητά από τους παιδιάτρους να εφημερεύουν στο νοσοκομείο της Λαμίας.